Τι να πω τώρα, νιώθω ότι είναι από τις πιο όμορφες μέρες της ζωής μου. Μου έρχεται να κάνουμε αγρυπνίες όλες τις ακολουθίες. Έτσι σκέφτομαι. Κάτι άλλο έχουν οι αγρυπνίες. Και λένε οι αγιορείτες ότι στα πανηγύρια και τις αγρυπνίες ανήκει διπλά και τριπλά ο ουρανός και η χάρη του Θεού και η ευλογία. Και οι αγρυπνίες μοιάζουν ακόμα περισσότερο με τον Παράδεισο. Εκεί που οι Άγιοι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά συνεχώς να ψέλνουν το Θεό και να νοιάζονται για μας τους ανθρώπους. Έξω υπάρχει μία εικόνα της Αγίας Άννας. Την έβλεπα το μεσημέρι που ήρθαμε να τη στολίσουμε. Και λέω, κοίτα να δεις τι σκέφτηκε ο Αγιογράφος. Λέει πάνω η εικόνα. Έχει την Αγία Άννα, έχει και τον Άγγελο και λέει η προσευχή της Αγίας Άννης. Γιατί αυτό ακριβώς είναι η Αγία Άννα. Μία προσευχή. Μία προσευχή συνέχεια για όλους μας. Μία προσευχή διότι έχει και παρησία πολύ. Μπορεί μπροστά στο θρόνο του Θεού να σταθεί, γιατί από την Αγία Άννα ξεκινάει το έργο της σωτηρίας μας. Μα ο Χριστός δεν μας έσωσε. Μα βέβαια, ο Χριστός μας έσωσε, ο Χριστός μας σώσε, ο Χριστός είναι εκεί. Αλλά για να είναι εκεί και για να έρθει εδώ στη γη ο Χριστός, θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες, έπρεπε να υπάρξει η Αγία Άννα. Και μετά την Αγία Άννα έπρεπε να υπάρξει και η Παναγία μας. Και για να υπάρξει η Παναγία μας, μάλλον δούλεψε η προσευχή, η υπομονή και η ταπείνωση της Αγίας Άννας. Και ήρθαν όλα τούτα εδώ στη συνέχεια τόσο όμορφα να υπάρξουν όλοι αυτοί για να μπουν μπροστά στο δρόμο της σωτηρίας μας. Άμα ρωτήσουμε τώρα, αν δεν είχε υπάρξει η Αγία Άννα, θα είχε βρεθεί η Παναγία. Μπορεί και ακόμα να περιμέναμε μια Αγία Άννα και μετά μια Παναγία. Να περιμέναμε και να ήμασταν κι εμείς στο σκοτάδι εκείνο που ήταν όλοι όσοι περίμεναν να έρθει ο Μεσσίας Χριστός. Και γιατί ήρθε ο Χριστός? Γιατί σε λίγες μέρες θα ξαναγιορτάσουμε ξανά και ξανά και ξανά αυτόν τον Χριστό να έρχεται? Γιατί δεν μπορούσε ο Θεός πλέον να ζήσει μόνος Του. Πώς γίνεται όταν μας χτυπήσει την καρδιά, την ψυχή, το είναι όλα μέσα γεμίσουν αγάπη και λατρεία και έρωτα. Θέλουμε το πρόσωπο που ερωτευτήκαμε, εκείνη την ψυχή, εκείνη την καρδιά, εκείνη την ύπαρξη, θέλουμε να την έχουμε πάντα κοντά μας, πάντα δίπλα μας, πάντα μαζί.
Για σκεφτείτε τώρα πόση αγωνία, πόση λαχτάρα, πόσο περίμενε αυτό το μαζί ο Θεός. Από τότε που του φύγαμε, που παρακούσαμε, που αναγκάστηκε λόγω της παρακοής να μας διώξει από τον Παράδεισο, από τότε μέχρι τα τότε που ήρθε ο Χριστός για να ξανανοίξει ξανά τον Παράδεισο και να γεμίσει, να γεμίσει, να γεμίζει, να γεμίζει και τότε και τώρα και για πάντα ο Παράδεισος. Μέχρι τα τότε λοιπόν πόναγε ο Θεός. Πόναγε ο Θεός. Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, που έδωκε λέει το Γιο Του τον μονάκριβο, το Γιο Του τον έναν και μοναδικό, τον έδωκε να έρθει κάτω εδώ στη γη και να ανοίξει μια τεράστια αγκαλιά, αλλά αυτή η αγκαλιά να μην είναι μια συνηθισμένη αγκαλιά, να είναι η αγκαλιά πάνω στο σταυρό. Κοιτάξτε τον, πάντα ανοιχτή η αγκαλιά του Θεού, γιατί θέλει πάντας ανθρώπους να μπουν μέσα σε αυτήν την αγκαλιά και να σωθούν. Όλους, 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 όλους. Όλους, όλους, όλους μας περιμένει ο Χριστός μας. Δεν έχει κανέναν που να θέλει να τον αποκλείσει. Ό,τι χρώμα, φυλή, καταγωγή, πλούσιο, φτωχός, πανφτωχός, βόρειος, νότιος, Ρωμινιός, Εβραίος, Τούρκος, οτιδήποτε και να είναι. Αχ, μωρέ, αχ και δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Ξέρετε πόσες ψυχές κερδίζει ο Χριστός μας ακόμα και μέσα σε αυτούς τους λαούς που εμείς νομίζουμε ότι είναι αλόθρησκοι, ότι είναι απ' άλλα πιστεύω. Φτάνει να πάει κανένας στον Αγιώργη τον Κουδουνά και να δει την ουρά από εδώ μέχρι τη στροφή κάτω 1,5 χιλιόμετρο και 2 χιλιόμετρα και 3 χιλιόμετρα μέχρι τη Γερακαρού ή μέχρι το Ζαγκλιβέρι, να περιμένουν στην ουρά Τούρκοι, Τούρκοι. Μη με ρωτήσετε ή μη τους ρωτήσετε τι είναι αυτοί που πιστεύουν και τι έχουν στο βάθος της καρδιάς. Πόσες φορές βρέθηκα εκεί στα πανηγύρια του Αγιώργη το Κουδουνά και μου είπε ο άλλος, για αυτούς αλείς, για μας τι να εννοούσε άλλο. Στο για μας, Ηλίας, και γονάτισε και μου γέμισε δάκρυα τα γόνατα και μου πλύνε τα χέρια μου από τα δάκρυά του και σηκώθηκε και μου λέει, τώρα 2 λεπτά, 3 λεπτά, 5 λεπτά μια εξομολόγηση και μου είπε τις αμαρτίες και έσκυψε το κεφάλι και μου ζήτησε να τον διαβάσω. Πού να τον βάλουμε τούτον εδώ λοιπόν? Να τον βάλουμε σε αυτούς που μπήκαν στην αγκαλιά του Χριστού ή σε αυτούς που να πόξω? Θα ρω πως αυτοί είναι σίγουρα μες στην αγκαλιά του Θεού. Αν ρωτήσουμε για μας, δεν το ξέρω. Χαθήκαμε. Χαθήκαμε στις έννοιες. Χαθήκαμε στους εγωισμούς. Χαθήκαμε στις κακίες.
χαθήκαμε στις ζήλες, χαθήκαμε γιατί νομίζουμε ότι ο Θεός είναι δεδομένος. Εμάς λέει μας αγαπάει. Ναι, αλλά τους εγωιστές δεν τους αγαπάει. Τους αυτούς που είναι γεμάτοι κακία και υποκρισία δεν τους θέλει. Μέχρι να γονατίσουν, μέχρι να λυγίσουν, μέχρι να ζητήσουν συγχώρεση. Αυτήν τη συγχώρεση λοιπόν, αυτό το γονάτισμα, αυτήν την αλλαγή, ας την κάνουμε μωρέ αυτά τα Χριστούγεννα. Γιατί να μένουμε σε όλα τα Χριστούγεννα στην επιφάνεια πάνω απάνω, πόσα θα ψωνίσουμε, πόσα θα πάρουμε, πού θα πάμε, πού θα ταξιδέψουμε και να ξοδέψουμε εμείς παραπάνω από τους άλλους. Να ξοδέψουμε εμείς περισσότερα από τους άλλους. Κι αν οι άλλοι δεν έχουν να φάνε, κι αν οι άλλοι δεν έχουν κανένα να τους κάνει παρέα, κι αν οι άλλοι έχουν βρει το Χριστό και εμείς καθόμαστε απόξω, για να το σκεφτούμε λίγο. Για να νιώσουμε μωρέ λίγο. Γιατί δίπλα μας γίνονται θαύματα. Ξέρετε τι θαύμα είναι να υπάρχει ένα παλικάρι να ζει στη Γερμανία, να ζει στην Αθήνα ή να ζει στην Κύπρο και να λέει θα πάρω το αεροπλάνο, θα πάω 2 μέρες να βρω τον πνευματικό μου και να το βλέπει το παλικάρι να περνάει και να έρχεται εδώ και να προσκυνάει και να κλαίει. Πότε κλάψαμε εμείς, πότε γονατίσαμε εμείς, πότε αγαπήσαμε εμείς, πότε νοιαστήκαμε εμείς. Ξέρετε τι είναι κάποιοι που έχουν λίγα να τα μοιράζουν στη μέση και να δίνουν και στους φτωχούς, στους πονεμένους, στους δυστυχισμένους. Έτσι έρχεται ο Χριστός. Έτσι έρχονται οι Άγιοι. Έτσι μας βλέπει η Παναγία. Έτσι μας σκεπάζουν οι άγγελοι. Προσέξτε, δεν θα κάνουμε Χριστούγεννα μόνο και μόνο γιατί θα κάνουμε καλό φαΐ. Όχι, όχι, θέλει και τα άλλα ο Χριστός. Αν δεν του δώσουμε τα άλλα, θα έρθει και θα μας αγκαλιάσει και θα μας χαριτώσει. Μη σκεφτόμαστε τους εγωισμούς μας. Μη σκεφτόμαστε το εγώ μας. Να το πατήσουμε κάτω το εγώ. Και τότε να δείτε Χριστός. Τότε να δείτε χάρη. Τότε να δείτε ευλογία. Θα μπορούσα να δείξω και πώς κάποιοι που μπόρεσαν αυτά και τα φτιάξαν. Και τελειώνω. Και τα φτιάξαν. Και απέναντι στα παιδιά τους και στους δικούς τους και ήρθαν μετά τα παιδιά τους και μου λένε «Παπα Χρήστο, να σε κάνω μια αγκαλιά και να σου λένε κλαίγοντας. Σε ευχαριστούμε παπά, διότι έφτιαξες αλλιώς τη μαμά, αλλιώς το παπά, αλλιώς την αδερφή ή τον αδερφό. Τώρα τους απολαμβάνω, τους χαίρομαι, τους ζω, σε ευχαριστώ». Κι εγώ όμως τι πρέπει να πω? Όχι,
δεν το έκανα εγώ. Ο Θεούλης και η ψυχή του καθενός το κάνει. Άντε ο παπάς να πει καμιά χαζομάρα που θα πιάσει και λίγο θα τα αλλάξει. Την αλλαγή την κάνει ο Θεός και η ψυχή του καθενός. Να ευχαριστήσω τους πατέρες. Πατήρ Πολύκαρπος και πατήρ Κωνσταντίνος. Ο πατήρ Κωνσταντίνος είναι, τολμώ να το πω, Κωστάκη μου που είσαι. Ο πατήρ Κωνσταντίνος είναι η ψυχή μου και η καρδιά μου. Στα τρία μου παιδιά που τους έδωσα την υπογραφή μου και χειροτονήθηκα. Κωνσταντίνος, ο Χαραλάμπης και ο Νικολάκης μας ο διάκονος. Να τους έχει καλά ο Θεός. Δεν λειτουργήσε μαζί μας, γιατί αύριο στην ενορία πρέπει να λειτουργήσει, έχουμε μνημόσει. Και ο πατήρ Πολύκαρπος είναι φίλος μας, που τελευταία τον έκανα φίλο, αλλά είναι όμως εκλεκτός παπάς, καλήφωνος παπάς, πολύ. Όριξε το τραγούδι σήμερα. Όριξε το τραγούδι. Όριξε. Λοιπόν, είμαι εκεί που πάω και έρχομαι στο Κλικής, στους 5 και 10 μάρτυρες. Να τους έχει καλά ο Θεός, να πω και χίλια μπράβο και χίλια ευχαριστώ στους ψαλτάδες. Βασιλάκη, θα σου βρω και σε ένα τέτοιους ψαλτάδες. Τέτοιους όχι, δεν υπάρχουν. Τέτοιους θα σου. Εγώ έκανα ένα χρόνο υπομονή για να τους βρω. Ένα χρόνο, δεν έβρισκα. Το Καλαμωτό θα βρει και θα βρει και καλούς ψαλτάδες. Να είμαστε καλά όλοι. Έχει κεράσματα.